Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας και συνδεόμαστε αμέσως με την Σοφία Φασουλάκη. Καθώς, Σοφία, έχουμε εξελίξεις στην υπόθεση της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου και στο εάν θα είναι τελικά υποψήφια ή όχι στις επόμενες εκλογές. Ναι, Μίνα, καλημέρα. Η κυρία Σιμακοπούλου, με μία ανάρτησή της στο Twitter, ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφια, ότι αποφάσισε να μην είναι υποψήφια στις επικείμενες ευρωεκλογές, εάν το θέμα αυτό που αφορά τη μαζική αποστολή email δεν έχει ξεκαθαριστεί πλήρως. Και αυτό γιατί, όπως λέει η ίδια, η συνείδησή της δεν της επιτρέπει να συμμετέχει άθελά της στις προσπάθειες κάποιων να πλήξουν το θεσμό της επιστολικής ψήφου, την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ή το κύρος της Ελλάδας. Σήμερα η κυρία Σιμακοπούλου είναι τελευταία ημέρα, έχει διορία να καταθέσει το υπόμνημά της στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία κάνει έρευνα για το θέμα και στη συνέχεια θα κληθεί σε ακρόαση. Μην ξεχνάς, Μίνα, ότι έχει ανοίξει και δικογραφία για αυτό το θέμα, ενώ όπως είχε πει εμφατικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελευταία του συνέντευξη, κάνει και ο ίδιος έρευνα για το θέμα αυτό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η κυρία Σιμακοπούλου πήρε αυτή την απόφαση προφανώς μετά από συζήτηση με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος στην τελευταία του συνέντευξη είχε δείξει την πολύ έντονη ενόχλησή του για αυτό το θέμα με την μαζική διαρροή email από το γραφείο της κυρίας Σιμακοπούλου. Σοφία Φασουλάκη, πολύ και πλούσιο ρεπορτάζ πάντως για το τι προηγήθηκε για την απόφαση αυτή της κυρίας Σιμακοπούλου θα έχουμε στο μεσημβρινό μας δελτίο ειδήσεων. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην κανονική ροή του προγράμματός μας.